wanna be on top. Τρέχετε, πηδάτε εκεί που είναι ο φωτογράφος. Πυρηνική φυσική να ήταν, θα είχατε περάσει, δεν γίνεται. Όλες έρχεστε αγχωμένες, δεν το έχω ξανακάνει, δεν έχεις ξανατρέξει. Και μην ξαναμπεί καμία ότι είμαι αγχωμένη. Δεν το δέχομαι. Εντάξει, ρε Ζενεβιέβ, ωραία, μην τις αγχώνεις άλλο τώρα, ωραία. Ναι, γιατί είδαμε και πριν που δεν τις αγχώσαμε. Εντάξει. Είσαστε σίγουρες ότι θέλετε να είσαστε εδώ σήμερα, ε? Σίγουρα. Και γενικά στο παιχνίδι. Σίγουρα. Κορίτσια. Θέλουμε. Εύχομαι να το δούμε. Όταν μας είπε η Εύη ότι θέλει να παίξουμε το παιχνίδι αναπτήρας, λέω, εδώ είσαι. Θα γίνουν αποκαλύψεις σήμερα, καυτές, καυτές. Μας πιο πολύ από αυτή την παρέα. Είμαι πολύ στεναχωρημένη από τη συμπεριφορά της Μικαέλας. Αν συνεχίσουν να έχουν την ίδια στάση, θα αλλάξω δωμάτιο, θα πάω στο δωμάτιο της Ευελίνας. Αν δεν κοιμηθεί σήμερα εδώ, δεν θα μου αρέσει καθόλου αυτή η συμπεριφορά. Η Εύη είχε πει ψέματα, συγγνώμη κιόλας. Μπορώ να σου πω όμως πέντε πράγματα που θα με πείραξαν να κάνεις παρέ με την Ερνίκη μετά από το σημερινό σκηνικό. Τι σχέση έχει το χθεσινό με το σημερινό που θα με βγάζει και τρελή τώρα? Ναι. Το να βρεις την αληθινή αγάπη θεωρείται από πολλούς δύσκολη υπόθεση. Άκου εδώ! Πόσο πιο εύκολο όμως είναι να πατήσεις πόδι και να τρέξεις μακριά από αυτή?